Καλημέρα σας. Κυριακή σήμερα, 8 Γενάρη του 2023. Βρίσκομαι σε βιότοπο με πίνους νίγρα. Μαύρη πεύκη. Από ό,τι φαίνεται, η κρατηρίσκη και η χρυσή δεν λένε να σταματήσουν. Εδώ έχω βρει αρκετά καρποσώματα από το συγκεκριμένο είδος και βρίσκονται σε αρκετά μεγάλο μέγεθος. Βλέπουμε πως τα καρποσώματα αναπτύσσονται στην φύη ή συναθριζόμενα. Δηλαδή από μία βάση εμφανίζονται πολλά μαζί. Αλλά μπορούμε να τα πετύχουμε και μεμονωμένα ή σε μικρές οικογένειες. Πανέμορφα λουλουδάκια. Ωραία. Παρόλο που βρισκόμαστε περίπου στα μέσα του Γενάρη, φαίνονται να συνεχίζουν την ανάπτυξή τους χωρίς να τα επηρεάζει το κρύο. Συνεχίζουμε. Λίγο παραπέρα γίνεται χαμός από το συγκεκριμένο είδος. Μέχρι πάνω. Κρατερέλους λουτένσκες, κρατηρίσκος ο χρυσός. Συνεχίζουμε. Για να δούμε και εδώ, γιατί έχει μερικά καρποσώματα από το είδος Agaricus langei. Έχουν παγώσει. Εδώ έχει ακόμη ένα. Όπως βλέπετε, εμφανίζονται συμφυοί. Συναθριζόμενα.
Πανέμορφα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τελείωσε και σημερινή έξοδος. Κυριακάτικη, πρωινή. Σήμερα έχουμε 8 Γενάρη του 2023. Όπως είπα, βρίσκομαι σε βιότοπο Μαύρης Πεύκης, Πίνος Νίκρα. Σε κάποια σημεία γίνεται και ανάμεικτο το δάσος με βελανδιές. Έχω βρει τα εξής φαγόσιμα είδη. Σούιλους μποβίνους, αγκάρικους λαγκέι, λακτάριους ντελισιόσους, λακτάριους βινόσους, λακτάριους σέμι σαγκουιφλούς, σούιλους μπελίνι, χυγροφόρους αγκάθοσμους και κρατερέλους λουτένσκες. Αρκετά είδη για την εποχή. Παρόλο το κρύο που κάνει αυτές τις μέρες, και πάλι έχει αρκετά είδη. Πανέμορφα και πεντανόστιμα. Σήμερα είχε πολλά καρποσώματα από το είδος κρατρέλους λουτένσκες και η σουήλη ήταν αρκετή. Βέβαια τα γαρικά και οι λακτάροι ήταν λιγοστοί. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.